Θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα σχολιασμό. Υπόθηκε ότι ο βασικός στόχος, και λέγεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, είναι η ενοποίηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, ναι, ενοποιούνται, αλλά ούτως ή άλλως είναι σε αντιδραστική βάση. Τις καταδικάζαμε δηλαδή και όταν τις πέρναγε σε διαφορετικά νομοσχέδια ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω είναι σε αντιδραστική βάση, γιατί οι πρόσφυγες είναι θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Και μάλιστα το ποσοστό τους είναι το δεύτερο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Βεβαίως, συνένοχοι σε αυτό, μαζί με τον ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ζήτημα όμως υπάρχει? Ότι στην οδηγία υπάρχει ένας βαθμός κάποια ευελιξία. Εσείς αυτή την ευελιξία την κατευθύνετε σε πιο αντιδραστική και κατασταλτική κατεύθυνση. Δηλαδή, τους πρόσφυγες θέλετε με τερτύπια να τους δώσετε το χαρακτηρισμό του μετανάστη, άρα λιγότερα δικαιώματα και ευκολότερη απέλαση. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, γενικότερα, οι αυστηρές διαδικασίες που βάζετε επιδιώκουν να θέσουν επιπλέον βάρη, τελικά να πετάξουν έξω από το σύστημα ασύλου τον ετούντα διεθνή προστασία, και θα αναφερθώ σε ορισμένα άρθρα τα οποία δεν πρόλαβα στην προηγούμενη επιτροπή. Ας πούμε, το άρθρο 71 απαιτεί ο ετών διεθνή προστασία να ορίζει δικηγόρο μέσω εγγράφου που φέρει βεβαίως εγνησίου υπογραφής. Το ίδιο στο άρθρο 78 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 81. Υποχρέωση κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής με συγκεκριμένο περιεχόμενο και αναφορά σε συγκεκριμένους λόγους επιποινία παραδέκτου. Και επιπλέον κάτι τέτοιο απαιτεί συνδρομή δικηγόρου τη στιγμή που τα ίδια τα στοιχεία τι λένε? Ότι μόνο το 1/5 των ετούντων άσυλο έλαβε δωρεάν νομική συνδρομή στο πλαίσιο Μητρώου Δικηγόρων. Άρα με το να βάζετε περισσότερες απαιτήσεις και για απλά ζητήματα να έχει δικηγόρο, τον δυσκολεύεται. Ή στο άρθρο 77, επικίνδυνη διάταξη, σύμφωνα με την οποία τη συνέντευξη του ετούντα μπορεί να διενεργεί εκτός από τους χειριστές της Υπηρεσίας Ασύλου και χειριστές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου, κάτι που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, και επιπλέον τώρα τη βάζετε ότι μπορεί τη συνέντευξη να την κάνει και το προσωπικό της αστυνομίας ή των ενόπλων δυνάμεων, αρκεί να μην φορά στολή και διακριτικά. Εδώ λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να αποστηνομικοποιηθεί η διαδικασία για το άσυλο, και τώρα όχι μόνο επανέρχεται, αλλά προστίθεται και ο στρατός για να κάνει συνεντεύξεις. Απαράδεκτο να το αποσύρετε. Στο άρθρο 81, τη σιωπηρή ανάκληση, εδώ προβλέπεται μια αόριστη και αυθαίρετη πρόβλεψη που υπήρχε στο νόμο 43-75 του 2016, αλλά τώρα θα οδηγεί στο να απορριφθεί η αίτησή του ως αβάσιμη, χωρίς να εξετάζεται εάν τα περιστατικά που συντείνουν με σιωπηρή ανάκληση έλαβαν χώρα σε συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέληση αυτού που έκανε την αίτηση. Επιπλέον, σιωπηρή ανάκληση θα θεωρείται και η μη συνεργασία με τις αρχές, όπως και η μη συμμόρφωση με απόφαση μεταφοράς σε συγκεκριμένη δομή ή κέντρο. Άρα, δημιουργείται συνεχώς άλοθη για να τους αφαιρείται δικαίωμα. Ή στο άρθρο 83, πλήθος περιπτώσεων που εξετάζονται με προτεραιότητα ή με την ταχύρυθμη διαδικασία. Εδώ πραγματικά επιβεβαιώνεται η κριτική μας διαδικασίες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των ετούντων διεθνή προστασία και δεν διασφαλίζουν μια δίκαιη όσο είναι δυνατόν κρίση. Στο άρθρο 86
Η προσθήκη συγκεκριμένων περιστάσεων και που δικαιολογούν το σύνδεσμο του ετούντος με κάποια ασφαλή τρίτη χώρα, γεγονός που οδηγεί που αλλού στην απόρριψη της αίτησής του ως απαράδεκτης και μάλιστα χωρίς εξατομικευμένη εξέταση για το αν η συγκεκριμένη χώρα είναι ασφαλής για τον ετούντα. Στα άρθρα 92 μέχρι 107. Τι κάνετε εδώ, πρακτικά ακυρώνεται το ίδιο το δικαίωμα στην προσφυγή με τις διατάξεις. Ας πούμε, η προθεσμία της άσκησης προσφυγής ξεκινάει από την επομένη της επίδοσης, ακόμα και αυτή αν δεν έγινε στον ίδιο. Αυτό είναι μια πολύ σύντομη διαδικασία, μόλις 7 ημέρες για την άσκηση προσφυγής στην περίπτωση του άρθρου 90 ή στις περιπτώσεις που η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ετών βρίσκεται σε διαδικασία υποδοχής και τυποποίησης. Ουσιαστικά του ακυρώνεται με αυτές τις πολύ μικρές προθεσμίες το δικαίωμα που έχει. Επίσης, υποχρέωση κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής με συγκεκριμένο περιεχόμενο και αναφορά, με συγκεκριμένους λόγους επί ποινή απαραδέκτου, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Ακόμα, αυτό απαιτεί συνδρομή δικηγόρου τη στιγμή που μόνο ένα μικρό ποσοστό δέχεται δωρεάν συνδρομή. Εμείς θεωρούμε, και πρέπει να το πάρετε υπόψη, το αίτημα της ΕΔΑ να διασφαλίσει καθολική δωρεάν νομική βοήθεια στους ετούντες. Στο άρθρο 108 θεωρούμε αρνητική τη μεταφορά της αρμοδιότητας των υποθέσεων διεθνούς προστασίας από τα διοικητικά εφετεία στα πρωτοδικεία. Κάτι το οποίο, εντάξει, θα έχει και ένα αποτέλεσμα τραγελαφικό. Οι πρωτοδίκες δικαστές να κρίνουν αποφάσεις που θα έχουν εκδώσει συχνά ανώτεροι συνάδελφοί τους εφέτες που συμμετέχουν στις επιτροπές προσφυγών. Τι προδιαγράφει αυτό? Προδιαγράφει την απόρριψη των αιτήσεων ακύρωσης. Για την προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης, μιλάω για το άρθρο 109. Εδώ μειώσατε κατά το ίμιση τη σχετική προθεσμία, χωρίς καμιά δικαιολογία. Στο άρθρο 113 θεωρούμε απαράδεκτη την απόρριψη προσφυγών που έχουν ασκηθεί μέχρι 27 Ιούλη του 2016 και υποχρέωση στους προσφεύγοντες να επιβεβαιώσουν μέσα σε 6 μήνες ότι επιθυμούν τη συνέχιση της εξέτασης προσφυγής τους. Γιατί μη εξέτασή τους μέχρι σήμερα δεν ευθύνεται ο προσφεύγων, αλλά η διοίκηση. Συνεπώς που αποσκοπείται στη βίαιη, στην ταχύτατη εκαθάριση υποθέσεων. Το άρθρο 114 είναι απάνθρωπο. Μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα πρέπει να φύγουν από τις δομές. Δηλαδή, πού θα πάνε? Στο δρόμο. Έτσι έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορατός λοιπόν είναι ο κίνδυνος της αστεγίας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Εμείς ρωτάμε πώς προχωράτε σε ένα τέτοιο μέτρο χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί στέγαση, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ανέβρεση δουλειάς κλπ. Τι θα κάνουνε, δεν θα γίνουνε θύματα αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα είναι ευκολότερο να τους προσεγγίσουν εγκληματικές οργανώσεις? Στο άρθρο 115 είναι αρνητικό η συγκέντρωση όλων των υποθέσεων που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γιατί αφενός θα δυσκολέψει την πρόσβαση και θα επιβαρύνει με έξοδα τους προσφεύγοντες, οδηγεί όμως και στη διαμόρφωση και συγκέντρωση αντιδραστικής νομολογίας. Στο άρθρο 116, που έχει δεχτεί πολύ κριτική, μιλάμε για τη σύνθεση επιτροπών προσφυγών,
που θα είναι αποκλειστικά με δικαστές, δηλαδή διώχνεται και ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ της αρμοστίας. Με αυτή τη ρύθμιση, εμείς τι θεωρούμε, ότι ένα διοικητικό όργανο παίρνει χαρακτήρα δικαστικού οργάνου. Και αυτό δεν είναι σωστό. Τα παραπάνω αυτά σημεία, αν τα δούμε συνδυαστικά, δύναται να οδηγήσουν σε μια de facto άρνηση άσκησης των δικαιωμάτων των ετούντων διεθνή προστασία στην πράξη, τον αποκλεισμό προσώπων από τις διαδικασίες ασύλου, τη στέρηση του δικαιώματος πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής ακόμα και την παραβίαση της αρχής της μη επαναπρόθεσης σε περίπτωση που ο δικαιούχος διεθνή προστασία τελικά επιστραφεί. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μερικά άρθρα που όλα μαζί αποτελούν την υγειονομική περίθαλψη. Μιλάω για τα άρθρα 31, 50, 55, την παράγραφο 2, το 58, το 72 και το 118. Όλα αυτά αναφέρονται στην υγειονομική περίθαλψη. Τα περισσότερα από αυτά παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή, η κριτική μας, αν θέλετε, παίρνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή έχουν εφαρμοστεί. Παίρνουμε υπόψη το επίπεδο υπηρεσιών με βάση το ίσχυον πλαίσιο και από αυτή την άποψη, μια σειρά διατάξεις που παραμένουν έχουν αποδείξει στην πράξη ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν τους όρους για την προστασία της υγείας των προσφύγων μεταναστών, αλλά ούτε και την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση και κατ' επέκταση και την προστασία της δημόσιας υγείας. Μια σειρά από περιορισμούς σηματοδοτούν ότι δεν διασφαλίζονται σε όλους η παροχή υγείας, ιδιαίτερα στο 118 άρθρο, αλλά και ότι οι υπηρεσίες υγείας περιορίζονται στις πρώτες βοήθειες και στην αντιμετώπιση οξυμένων προβλημάτων. Την ώρα που με ιδιαίτερη έμφαση στους πρόσφυγες μετανάστες θα έπρεπε να διασφαλίζονται πλήρως υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης για να διασφαλίζεται στοιχειωδώς η προστασία της υγείας του, αλλά και της δημόσιας υγείας. Τελικά, όταν δεν διασφαλίζονται στοιχειωδώς οι όροι για την πρόσβαση, εμείς λέμε ότι αποτελεί κενό γράμμα, είναι επικίνδυνη η πολιτική, γιατί κλείνει το μάτι σε ακραία ρατσιστικά ένστικτα. Ειδικά για το άρθρο 118, έρχεται το νομοσχέδιο με το συγκεκριμένο άρθρο να καλύψει το κενό που δημιούργησε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με την κατάργηση του ΆΜΚΑ για ετούντες άσυλο, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε νομοθετήσει ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης που παραπέμπει, δεν διασφαλίζεται ότι όλοι όσοι πιθανά θα χρειαστούν υπηρεσίες υγείας θα έχουν και τη σχετική κάρτα, δηλαδή την ΚΥΠΑ. Ενδεικτικά, οι ετούντες άσυλο που τους έχει απορριφθεί η αίτηση, αυτοί δεν θα δικαιούνται κάρτα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλύπτονται πλήρως τα επίγοντα και χρόνια περιστατικά, αλλά και με συστηματικό προληπτικό ιατρικό έλεγχο, εμβολιαστική κάλυψη κλπ. Και τελειώνω λέγοντας ότι απαιτείται και για αυτούς που διαμένουν σε κέντρα υποδοχής ή φιλοξενίας, όσο και για αυτούς που διαμένουν σε ξενοδοχεία διαμερίσματα να διασφαλίζονται με ευθύνη του κράτους από δημόσιες δομές συνδεδεμένες με κέντρα υγείας και νοσοκομεία, το σύνολο των αναγκών τους σε υπηρεσίες υγείας, φαρμακευτικής περίθαλψης κλπ. Απολύτως δωρεάν για την προστασία της υγείας του, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας.